Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μάνο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Νατσούλη, σε εσάς και στους ακροατές. Ήσασταν σε κάποια δύσκολη θέση χθες, να είστε εκπρόσωπος αγροτών, να είστε εκπρόσωπος περιφέρειας, να είστε εκπρόσωπος... Πώς το βιώσατε αυτό? Δεν είπατε την τρίτη ιδιότητα, γιατί είπατε εκπρόσωπος τι. Εκπρόσωπος τι, να. Καθόλου άβολα. Θα βγει κανένας άλλος να σας πει την τρίτη σας ιδιότητα και θα μαλώσετε πάλι. Την κομματική σας. Καμία σχέση δεν έχετε. Εγώ δεν έχω μια κομματική ιδιότητα, κύριε Νατσούλη, και το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς. Ναι. Άλλοι έχουν κομματικές ιδιότητες και καλά κάνουν. Δεν είναι απογορευτικό αυτό. Ο καθένας μπορεί να θέλει να. Εξάλλου με τις κομματικές ιδιότητες παρενέβηκε ο κύριος Βελίδης απέναντι στον Θωμά το Μόσχο χθες. Ναι, ο κύριος Βελίδης είναι πρόεδρος της ΔΕΠ. Ναι. Εντάξει, έχει την κομματική ιδιότητα. Το θέμα δεν είναι αυτό, κύριε. Αφήστε το αυτό. Χθες όμως. Γιατί να αισθανθώ άβολα, δεν κατάλαβα, κύριε. Γιατί ίσως υπήρχαν πράγματα που θέλατε να τα πείτε, αλλά κάτι μπορεί να σας κολούσε, δεν ξέρω. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Η αποτύπωση της πραγματικότητας, κύριε Νατσούλη, αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα. Στην οποία έχει επισέλθει η κοινωνία και κατ' επέκταση ο πρωτογενής τομέας που ήταν ένα θέμα συζήτησης χθες της συνάντησης, δεν μπορεί να την κρύψει κάποιος. Είναι φως φανάρι. Και νομίζω ότι αυτό το αναδείξαν χθες και όλοι οι παραβρισκόμενοι σε αυτή την συνάντηση. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Έγινε μια πολύ καλή, θα έλεγα, αποτύπωση της ζωφερής πραγματικότητας στην οποία έχει επισέλθει ο πρωτογενής τομέας. Και η Περιφερειακή Αρχή αυτό το έχει μετουσιώσει και το έχει αποτυπώσει. Να μην ξεχνάμε ότι έχει κάνει ένα ειδικό περιφερειακό συμβούλιο με μόνο ένα θέμα που ήταν το αγροτικό ζήτημα και για το οποίο έχει εκδώσει μια απόφαση ψήφισμα την οποία ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης τον έχει μεταβιβάσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όποιος διάβασε αυτό το ψήφισμα, αυτό το ψήφισμα περικλεί όλα τα προβλήματα, εδώ και μήνες έχει γίνει αυτό, δεν είναι κάτι σημερινό. Όλα τα προβλήματα έχει αποτυπώσει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όλους τους φόβους για το τι μέλη γίνεται στο μέλλον. Τι λένε για σας λοιπόν χθες? Λένε ότι όταν ήρθε η συζήτηση για το φράγμα, χθες έκανε εντύπωση ότι οι μόνοι που αναφέρθηκαν στο φράγμα ήταν ο κύριος Κορεντσίδης και ο κύριος Λαζαρίδης. Δηλαδή, δύο άνθρωποι, ο Δήμαρχος Καστοριάς και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου της Πενταβρίσου, αναφέρθηκαν για το φράγμα. Από εκεί και μετά, μόλις το ανέφεραν το φράγμα, σχεδόν πέσατε να τους φάτε. Εμείς. Ξέρω εγώ. Εγώ. Εσείς, όχι εσείς, γενικότερα το κλίμα εκεί. Ότι δεν είναι τώρα θέμα αυτό, ότι δεν είναι τώρα να το συζητήσουμε. Είπατε εμείς και ήταν, είναι λάθος χρόνος αυτό που χρησιμοποιείτε, κύριε Νατσούλη. Εγώ δεν ανέφερα τίποτα, ούτε αντέδρασα. Ναι, το πρόσεξα ότι μείνατε αμίλητος. Αλλά και αυτό δεν είναι. Αντέδρασε ο κύριος Μωυσίδης, ο πρόεδρος της ΓΙΟΚ, ο οποίος είπε ότι το βασικότερο θέμα είναι τα μήλα. Κύριε Νατσούλη, ο κύριος Μωυσίδης βεβαίως είχε το δικό του. Υπάρχει μια διαβάθμιση προβλημάτων. Και θα επανέλθω στο φράγμα. Εγώ δεν έχω κάνει ένα θέμα και δεν έχω κάτι να κρύψω. Την άποψή μου την έχω πει δημόσια. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη χρονική στιγμή που διανύουμε, γιατί το timing παίζει μεγάλο ρόλο, κύριε Νατσούλη, για κάποια θέματα, είναι το θέμα που έχει προκύψει με την εμπορία των μήλων. Η αλήθεια είναι ότι η πρόσκληση την οποία λάβαμε και εμείς και όλοι οι αγροτικοί φορείς ήταν ότι θα γίνει μια συνάντηση όλων των αγροτικών φορέων στη ΓΙΟΚ για τα θέματα του πρωτογενή τομέα, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κερδίκογλου. Αλλά αυτό που το κυρίαρχο θέμα αυτή τη στιγμή είναι το πρόβλημα των μήλων. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να περιμένει. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά έχεις και τον Υφυπουργό εδώ να μην του πεις μια κουβέντα. Και γι' αυτό σίγουρα, υπάρχει. Κύριε Νατσούλη, αλλά όταν έχει. Και για να το κλείσω, υπάρχει και μια γραπτή έτσι, καταγγελία και από τον φίλο σας τον Θωμά γι' αυτό. Καταγγέλει, όπως τονίζει σε ένα μήνυμά του, την στάση των εκλεγμένων της περιφέρειας για την απαράδεκτη στάση τους όσον αφορά το φράγμα Νεστορίου. Αναφορές μόνο για το φράγμα έκαναν ο Δήμαρχος και ο κύριος Λαζαρίδης. Ο κύριος συνεταιρισμού... Μόσο να διαβάσει και την ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Άργου Στουριστικού που βγήκε δελτίου τύπου, που το πρώτο θέμα το οποίο αναφέρει
η ανακοίνωση με τα θέματα τα οποία ήθελε, το οποίο κατέθεσε το υπόμνημα αυτό στον Υπουργό, είναι το φράγμα ιστορίου. Μάλλον δεν διαβάζει, δεν παρακολουθεί τους υπόλοιπους. Το θέμα είναι πάντως ότι χθες ήταν από τις επισκέψεις που έχουμε κατά καιρούς, η λιγότερη συζήτηση έγινε. Και έγινε, κύριε Μάνο. Να πάρουμε τα πράγματα μια σειρά και θα τα πάρουμε μια σειρά όμως. Ο κύριος Μόσχος, λέει ο κύριος Μόσχος, δεν θέλω. Γιατί έγινε και ένα θέμα, αν συγκροτήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε η Επιτροπή. Κύριε Νατσούλη, εσείς είπατε συγκροτήθηκε. Έχουμε ένα κυρίαρχο θέμα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία του νομού Καστοριάς και στον τομέα των πρωτογενή. Αφορά περίπου 700. Κύριε Μάνο, να το βάλουμε και αυτό, αλλά α λήξουμε αυτή την ιστορία, γιατί έκανε εντύπωση σε πολλού. Που χθες ήταν τα λιγότερα. Κύριε Νατσούλη, μέσα στο κάθεμα του φράγματος του Νεστορίου. Η αναφορά του κυρίου Κεδίκογλου ότι μετά την έκθεση μου έστειλε μήνυμα ο Γιοργαντάς, θα σας πει τι θα γίνει. Έκλεισε τη συζήτηση, πιστεύετε, αυτή η φράση για οτιδήποτε περαιτέρω. Εγώ το ήχο μήνυμα δεν το κατάλαβα. Αυτό που είπε ο υφυπουργός ότι οι ανακοινώσεις για τη συνέχιση του έργου, και αυτό είπε και στη σύσκεψη που έγινε στην Αντιπεριφέρεια. Μου είπε να σας πω, έτσι δεν είπε ο κύριος. Ναι, όχι μήνυμα, μου είπε να σας πω. Ότι θα γίνουν οι ανακοινώσεις μετά την έκθεση, στη σημερινή έκθεση. Το θέμα του φράγματος, εμείς το έχουμε θέσει πολλοστή φορά. Γιατί νομίζω ότι οι επισκέψεις που έχουμε κάνει για το συγκεκριμένο θέμα, ειδικά από την ώρα που ανέλαβα και την Περιφερειάρχη Υποδομών, που έχω τη θεσμική θέση, έχω πάει 4 φορές στο Υπουργείο για το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς δεν έχουμε την εκτελεστική εξουσία για να προχωρήσουμε το συγκεκριμένο έργο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το κάναμε νομίζω στο μέγιστο βαθμό είναι να πιέσουμε την κατάσταση. Ως εκεί που δεν φτάνει. Μην ξεχνάμε ότι. Ναι, η επιτροπή έγινε, κύριε Μάνο. Έγινε επιτροπή, ναι ή όχι. Από ό,τι μας ενημέρωσαν από το Υπουργείο, ναι. Ο κύριος Λαζαρίδης γιατί λέει όχι. Ρωτήσω τον κύριο Λαζαρίδη. Ναι, αυτό λέω δηλαδή. Δεν μπορούμε να έχουμε. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει με την πληροφόρηση που έχει. Εγώ δεν κατηγορώ τον κύριο Λαζαρίδη. Αυτή την πληροφόρηση έχει, αυτή λέει. Στο ερώτημα που έκανα εγώ στον κύριο Παπαγιαννίδη τις προηγούμενες μέρες, που είναι ο διευθυντής τη διαχειριστική του Υπουργείου, μου είπε ναι, συστήθηκε και αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται τα νομικά θέματα. Εκεί λοιπόν θέλω να φτάσω ακριβώς, κύριε Μάνο. Όταν ακόμη στην Καστοριά δεν ξέρουμε αν έχει σταθεί ή όχι η επιτροπή, πώς να ελπίζουμε ότι θα λυθεί αυτό το πράγμα. Τη στιγμή που ακούμε μάλιστα ότι δεν είναι και στα χέρια της κυβέρνησης, μια και ο κύριος Κεδίκο βλέπει ότι εταιρείε είναι στα δικαστήρια και δεν μπορούμε να παρεύουμε. Από τη θεσμική θέση την οποία κατέχω και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι περιφερειακοί σύμβουλοι του νομού Καστοριάς και ο Περιφερειάρχης, έχουμε θέσει, ακόμα και ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, για να μην τους αδικώ, έχουμε θέσει το θέμα στο ανώτερο επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι οι δήμαρχοι του νομού Καστοριάς, όταν έγινε συνάντηση στο αμφιθέατρο της ΖΕΠ Κοζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, το πρώτο θέμα που είπαν και οι τρεις δήμαρχοι, το φράγμα ιστορίου. Μα το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα σου έλεγε προσωπικά. Από εκεί και μετά. Αυτό κάνουμε. Δεν έχουμε την εκτελεστική εξουσία. Και επειδή άκουσα τον συνάδελφό μου τον Δημήτρη τον Μόσχο προηγουμένως να λέει κάτι για το που ευθύνεται η περιφέρεια και για κάτι νόμος που ψηφίστηκε και σταμάτησε, μάλλον δεν γνωρίζει καλά ο κ. Μόσχος ότι η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2018. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Ότι την ευθύνη της παρακολούθησης του έργου που είχαν οι τεχνικές υπηρεσίες της ΦΕ Καστοριάς, φύγανε και πάρτηκαν αρμοδιότητές της από το 2017. Και πήγανε στις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικής Ανάπτυξης. Σωστά. Να λέμε την αλήθεια. Να μην λέμε ο καθένας ότι θέλει για εντυπώσεις. Αν δεν έχει καλή ενημέρωση, και είχαν υποθεί πολλά για αυτήν την αλλαγή. Ποιος την έχει κινήσει και ποιος την έχει ουσιαστικά καθοδηγήσει. Τώρα. Πάμε πάμε και στο διατάφτα. Αυτό που κάναμε εμείς ως Περιφερειακή Αρχή και αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο είναι να πιέζουμε το αρμόδιο Υπουργείο να εκτελεστεί το έργο, να κάνουμε τις επισκέψεις μας. Είχαμε και την ατυχία. Κοντεύουμε 10 χρόνια να μπει ένα καρφί, κύριε Μάνο. Κοντεύουμε 10 χρόνια να μπει ένα καρφί. Τι γίνεται αυτό. Ποιος είναι το όχι. Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο. Έλεος στην περιοχή μας. Δεν είχαμε κουράγιο και να ρωτήσουμε το απόγευμα συνέδριο. Δηλαδή δεν υπάρχει κουράγιο πια να ρωτήσεις. Κύριε Μάνο, έχω πει και δημόσια ότι η αξία ενός έργου χάνεται όταν δεν γίνεται στη χρονική στιγμή. Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα αυτό. Πάμε στο θέμα των μήλων.
Είχε βεβαίως, όπως είπε σωστά και ο κύριος Μωυσίδης εκεί, το βάσανό το εκείνη τη στιγμή και γι' αυτό το λόγο αναφέρθηκε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Για... Εδώ λοιπόν έχουμε δύο πράγματα τώρα για να τα κάνουμε χειροπιαστά και για τους αγροατές μας. Υπάρχει το κομμάτι των αγροτών που λέει ότι όπως αποζημίωσες τους γουναράδες, τους εφοπλιστές, τον Α, το Β, τον Γ, για όλο αυτό που τραβάμε το τελευταίο διάστημα, έτσι αποζημίωσε και τον αγρότη που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή και τον μελοπαραγωγό να στείλει στην Αίγυπτο το 80% των εξαγωγών το μήλο του εκεί. Και υπάρχει και η περίπτωση που εξετάζει από ό,τι φαίνεται ο κ. Σκεδίκογλου, δηλαδή να επιδοτήσει το ενεργειακό κόστος των ψυγείων, να κρατήσουμε τα μήλα αποθηκευμένα εκεί μέχρι που να βρούμε κάποιες αγορές. Ποιος από τους δύο έχει δίκιο, κύριε Μάνο? Κύριε Νατσούρη, καταρχήν αυτοί οι κοινωνικοί αυτοματισμοί, γιατί πήρε μια κοινωνική και επαγγελματική ομάδα κάποια χρήματα και γιατί με τον ίδιο τρόπο πρέπει να πάρουν οι άλλοι και αυτά, μένα με βρίσκουν αντίθετα. Άρα είστε με την άποψη του κυρίου Κεγιδίκου? Όχι, όχι. Μην με διακόπτετε, κύριε Νατσούρη. Αφήστε να μιλήσω και να πω την σκέψη μου καθαρά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα για 700 αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή της Καστοριάς. Ένας αριθμός πολύ μεγάλος που δεν έχει να κάνει μόνο με αυτούς, αλλά έχει να κάνει και με τους εργαζομένους. Φυσικά. Πάνω σε αυτόν τον κλάδο της μυλοκαλλιέργειας. Γιατί και όλα τα διαλογητήρια της περιοχής, ψυγεία που είναι, έχουν ένα εργατικό δυναμικό το οποίο τα τελευταία χρόνια δουλεύει με αυξητική τάση σε αυτά. Και αν δεν αλλάξει κάτι στην υφιστάμενη κατάσταση, θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα και, θα έχουμε μια μεγάλη οικονομική ζημία για αυτόν τον κλάδο. Από την πλευρά των φορέων, γιατί υπήρχε και η ΓΕΟΚΑΛ, υπήρχε και μια ομάδα αγώνα μυλοκαλλιεργητών. Είναι από καλλιεργητές οι οποίοι είναι εκτός ΓΕΟΚ, δεν είναι όλοι οι μυλοκαλλιεργητές μέσα στην ομάδα παραγωγών της ΓΕΟΚ. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τους δικούς τους εμπόρους, δρούν με δικά τους κριτήρια. Και των δύο ήταν ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να επιδοτηθεί το κόστος ενέργειας στους σπιτικούς χώρους και στους χώρους διαλογής, ναι. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, κανένας έμπορος και κανένα ψυγείο δεν θα δουλέψει για να αποθηκεύσει τα μήλα. Τα μήλα πρέπει να συλλεγούν και να αποθηκευτούν. Για να το καταλάβω όμως, οι αγρότες τελικά συμφώνησαν σε αυτό? Κύριε Νατσούλη, εσείς συμφωνείτε σε αυτό? Καταλάβετε και εσείς οι ακροατές σας ότι ακριβώς ζήτησαν οι αγρότες. Γιατί είχαμε μπροστά μας ένα κείμενο με τα αιτήματα των αγροτών και το πρώτο αίτημα ήταν η επιδότηση του κόστους ενέργειας. Γιατί αυτό, γιατί οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εμπορία του μήλου ξέρουν καλύτερα καλά από όλους μας ότι... Επιδότηση του κόστους ενέργειας που δεν αφορά όμως την αποθήκευση μόνο των μήλων, αφορά συνολικά μια αγροτική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Τώρα μιλάμε για το μήλο. Ναι. Το κόστος ενέργειας είναι αποτρεπτικός παράγοντας στο να προβούν και σε αγορές, ναι. και να κλείσουν συμφωνίες και εμπόροι. Εγώ το άκουσα από τα αυτιά μου και αν βάλετε τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτό είπανε. Γιατί δεν μπορεί ένας να. Ακόμα και η ΓΕΟΚ δεν μπορεί να αποθηκεύσει μήλα όταν το κόστος ενέργειας είναι σήμερα 100 και μπορεί σε 10 μέρες αυτό να πάει 300. Το ζούμε και στα νοικοκυριά μας, το ζούμε και στην καθημερινότητά μας. Η ευμετάβλητη αυτή αξία του ρεύματος είναι αποτρεπτικός παράγοντας. Κατά δεύτερο λόγο, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την αγορά της Αιγύπτου και πολύ σωστά εκεί πέρα είπαν κάποιοι ότι η Αίγυπτος είναι διαμετακομιστικό κέντρο για το εμπόριο σε αραβικές χώρες και στην Αφρική με τα capital control, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Για το συγκεκριμένο θέμα και προσωπικά εγώ και ο Περιφερειάρχης και έχω ακούσει και από άλλους παράγοντες εδώ πολιτικούς της περιοχής μας. Έχουμε επικοινωνήσει με το Υπουργείο Εξωτερικών. Εγώ έχω επικοινωνήσει με τον κύριο Σμυρλή, τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, ο οποίος είχε επισκεφτεί και με το κλιμάκι, αν θυμάστε, την Δημοκρατία στην περιοχή μας πριν λίγο καιρό. Λοιπόν. Ναι, όταν ήταν να δοθεί η βοήθεια στους γουναράδες. Τώρα θα μου πείτε πάλι πας με αυτόν τον τρόπο, αλλά... τώρα και να σου μιλάμε για τους γουναράδες. Εντάξει, οι γουναράδες είχαν συμφωνήσει για κάποια βοήθεια. Τώρα δεν είναι θέμα γιατί παίρνουν οι γουναράδες. Γι' αυτό λοιπόν παίρνουμε τα παραδείγματα και από εκεί. Περιμένετε, κύριε. Θεωρούμε λίγο τους γουναράδες σαν ένα πρότυπο, ναι. Το πώς δουλεύουν, πώς κινούνται και τι πετυχαίνουν. Ο οποίος είναι υπεύθυνος του Υπουργείου Εξωτερικών. Η απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια συνολική προσπάθεια προσέγγισης
και επίλυση αυτού του θέματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στη Γαλλία με τις εξαγωγές σε αυτές τις χώρες. Και αναμένουμε τις επόμενες μέρες το τι μελιγενέστε. Άρα για να το κάνουμε καθαρό, κύριε Μάνο, με όποια ιδιότητα θέλετε και αν εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή την νέα κουβέντα εδώ πέρα, πιστεύετε ότι δεν πρέπει να ενισχυθεί χρηματικά, ενισχυτικά, ο αγρότης που έπαθε ζημιά στο μήλο φέτος? Ποιος το είπε αυτό, κύριε Νατσούλη? Όχι, λέω, πείτε το καθαρά όμως. Εγώ σας αναφέρω το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και τι έχουμε γιατί κάνει. Μείνατε λίγο στην επιδότηση γι' αυτό. Όχι, θα φτάσω και σε αυτό, κύριε Νατσούλη. Θα φτάσω και σε αυτό. Απλά σας λέω τις ενέργειες που γίνονται αυτή τη στιγμή από πλευράς μας, γιατί είπατε κάτι με τη θεσμική θέση τι κάναμε, και σας αναφέρω τι κάναμε. Και είμαστε στη συνεχή επιφύγη, γιατί πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Αν μπορούμε τουλάχιστον, γιατί δεν πρέπει να χάνονται αυτές οι αγορές. Γιατί, κύριε Νατσούλη, δεν είναι μόνο τώρα εάν εμείς δεν πουλήσουμε τα μήλα μας σε αυτές τις αγορές, είναι να μην χάσουμε και αυτές τις αγορές για τον χρόνο. Τι εννοώ. Έχει μια αξία δεύτερη αυτό και πολύ σημαντική, πιστεύω. Τώρα, όσον αφορά ότι αν δεν βρεθεί λύση με την Αίγυπτο, αν δεν βρεθεί λύση με τον ενεργειακό, φυσικά καμία εμπορική πράξη δεν θα γίνει, και αν θα γίνει, θα γίνει σε πολύ χαμηλές τιμές. Το βλέπουμε αυτό στα καλοκαιρινά μήλα. Με πολύ χαμηλές τιμές, καμία σχέση. Μα μένουν στα δέντρα τα καλοκαίρινα μήλα. Άρα δεν πρέπει να πάμε και στη λύση της αποζημίωσης των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι δεν θα συλλέξουν την παραγωγή τους. Το γεγονός όμως ότι γι' αυτό ακριβώς δεν ακούστηκε κουβέντα χθες. Αυτό είναι κάτι που. Ποιος είπε αυτό το πράγμα, κύριε Νατσούλη? Είπε ο Υπουργός ότι θα σας αποζημιώσω. Από τη μεριά του Υπουργού μιλάτε? Ναι. Δεν απάντησε. Εδώ που έγινε η συνάντηση και τέθηκε το θέμα στην αντιπεριφέρεια, είναι και αυτό, είπε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, εάν δεν βρεθεί λύση και στο ενεργειακό και με την Αίγυπτο, φυσικά και πρέπει να το δούμε. Και φυσικά πρέπει να το δουν, κύριε Νατσούλη, γιατί αν δεν αποζημιωθούν οι παραγωγοί, οι οποίοι σημειωτέρων από πέρυσι έχουν πάθει ζημία, δεν είναι μόνο φετινή ζημία. Πολλά μήλα σε πολλά ψυγεία και από ιδιώτες εμπόρους και από τη ΓΙΟΚ είχαν μείνει μέσα, τα οποία δεν πουλήθηκαν. Και στο τέλος οι καθαρίσεις που έγιναν στους παραγωγούς ήταν πολύ χαμηλότερες από τη συμφωνία που έγινε στο χωράφι. Άρα πάμε σε δύο χρόνια ζημίας για πολύ κόσμο. Αυτός ο κόσμος, για να μπορέσει να ξανακαλλιεργήσει, ιδιαίτερα με το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχουμε φέτος, σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό αφορά ενέργεια, είτε αφορά αγροτικά εφόδια, του χρόνου δεν θα μπορεί να μπει στο χωράφι να καλλιεργήσει. Θα είναι αδύνατο. Και φυσικά πρέπει το Υπουργείο να εξετάζει και το ενδεχόμενο, εάν δεν τελεσφορήσει καμία από αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, να αποζημιώσει τον κόσμο αυτόν ο οποίος δεν θα. Γιατί κανένας δεν θα πει να μας μιλά, κύριε Νατσούλη. Πάλι μας έρχονται μηνύματα πώς πρόλαβε η Πολωνία και η Ιταλία. Αυτό δεν είναι τσεκαρισμένο. Μάλιστα, ο ίδιος ο κύριος Δημήτρης Μόσχα, σε προηγούμενη εκπομπή, είπε ότι το ψάξε, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει άκρη. Αν πραγματικά έβγαλαν άκρη και αυτές. Κύριε Νατσούλη, το ψάξαμε. Οπότε και εμείς θεωρείτε και ότι ίσως να μην έχει συμβεί? Πάμε για μια συμφωνία κεντρική με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι. Αυτό μου είπε και ο κύριος Μυρλής, που είναι υπεύθυνος για τους γραμματέας από το Υπουργείο. Οπότε βγήκε αυτό, αλλά φαίνεται ότι αμφισβητείται αυτό ή να μην είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Όποιος διαβάζει αγροτικά site θα δει ότι δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Αυτό ήταν ένα fake news με την πληροφορία. Πάντως, και κάτι άλλο. Πού είναι και το πρέπει απόλυτο... οι παραγωγοί να αποζημιωθούν για να μπορούν καθαρό, να επιβιώσουν. Καθαρό. Σε κάθαρο το μήνυμα. Τώρα, από εκεί και μετά, είναι κάτι που είναι και στο δικό σας κομμάτι, στο φασόλι. Ο κ. Λαζαρίδης είπε επίσης για την περίπτωση της θερμοκρασίας. Όλοι μας λένε, και ο ίδιος ο Υπουργός σας είπε, έχετε δίκιο. Ανέφερε και την, παράδειγμα την Πατρίδα του, την Εύβοια, πώς με συνδυασμό υγρασίες και 35 βαθμών κάηκαν τα πάντα. Αφού λοιπόν έχουμε δίκιο αυτό το θέμα, γιατί δεν έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση? Ναι, θα το αλλάξω και θα το πάω από το 40 στο 35 αν δεν κάνουμε. Κύριε Νατσούλη, αυτό είναι ένα δευτερεύον θέμα για μένα αυτή τη στιγμή. Όταν έχουμε θέματα επιβίωσης, όλα τα θέματα πάνε. Σίγουρα ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι αναχρονιστικός. Το έχουμε επισημάνει τουλάχιστον εδώ και μια 7 ετία. Παρότι αυτός ο κανονισμός έγινε το 2011, παρότι δεν είναι και πολλά χρόνια, δυστυχώς τότε δεν ελήφθησαν κάποιες, θα το πω έτσι, αλλαγές, κλιματικές αλλαγές, τις οποίες τις βλέπαμε, από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι στο να συγγράψουν τον νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ. Και ερχόμαστε 11 χρόνια μετά και βλέπουμε ότι το 70% των περιπτώσεων που περιλαμβάνει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι αναχρηστικά θέματα. Μάλιστα. Σίγουρα πρέπει να γίνει ένας νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ με τα δεδομένα τα οποία
έχουμε τα καινούργια, με αυτές τις κλιματικές αλλαγές θα έλεγα που υπάρχουν, με την κλιματική αλλαγή που υπάρχει, και πέρα από τον κανονισμό θα πρέπει να ληφθούν και μέτρα από πλευράς του ΕΛΓΑ για την ενεργητική προστασία στο μέγιστο βαθμό. Αυτό το βλέπουμε ότι έχει, για αυτό το θέμα βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να γίνεται μια έντονη συζήτηση και σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο χώρας, γιατί τα λεφτά που δίνονται σε αποζημιώσεις, αν δινόντανε από πλευράς Ευρώπης και χώρας για να προχωρήσουμε σε μια ενεργητική προστασία, πέρα από τα δίθια, υπάρχουν και άλλα θέματα και για τον παγετό και για το χαλάζι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια μέσα. Βλέπουμε ότι κάποιες χώρες σε ένα μικρό βαθμό να τα χρησιμοποιούν και να τα δοκιμάζουν με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε αυτό το τομέα πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά αυτή τη στιγμή, κύριε Νατσούλη, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία... Ωραία, είναι το μήλο στην κορυφή. Μια διευκρίνηση θέλει επίσης, φίλος, θέλετε και ζητάτε επιδότηση στο ψυγείο ή στον αγρότη? Όχι, δεν είναι, για να γίνουμε κατανοητοί. Αυτό που ζητήθηκε από τους ανθρώπους που ήταν εκεί πέρα ως εκπρόσωποι των αγροτικών φορέων ή των μηλοπαραγωγών, ζητήθηκαν δύο πράγματα. Ένα, να επιδοτηθεί το κόστος ενέργειας στους ψητικούς χώρους, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να αποθηκεύσουν προϊόντα. Το είπε και ο πρόεδρος Ιγιώκ, το είπε και, δεν θυμάμαι, το κ. Παπα-Νικολάου νομίζω που μιλούσε ως εκπρόσωπος της ομάδας αγώνα των μηλοπαραγωγών. Ναι. Λοιπόν, ότι αυτό είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας, το κόστος της αποθήκευσης του προϊόντος, έτσι ώστε να προβούν οι εμπόροι σε πράξεις εμπορικές. Και είναι κιόλας ένα κόστος το οποίο δυσβάστακτο και για τις ομάδες των παραγωγών. Όχι, αυτό που καταλάβαμε εμείς από αυτά που ακούσαμε τέλος πάντων είναι επιδότηση στα ψυγεία. Και αν δεν βρεθεί λύση στην εμπορία, φυσικά και πρέπει να αποζημιωθούν οι μηλοπαραγωγοί, γιατί πλέον έχουν θέμα επιβίωσης, κύριε Νατσούλη. Επιβίωσης και της οικογένειάς τους και της καλλιεργίας τους. Μάλιστα. Γιατί κανένας δεν θα μπορέσει, επαναλαμβάνω, ότι η ζημή ξεκίνησε από πέρυσι, κύριε Νατσούλη. Από το χειμώνα πέρυσι πήραμε τα μηνύματα ότι τα μήλα τα οποία είχαν αποθηκευτεί δεν μπορούσαν να πουληθούν και είδαμε εδώ μήλα που ήταν σε αποθηκευτικούς χώρους, είτε ιδιωτικούς είτε στις ομάδες παραγωγών, να πουλούνται προς χυμοποίηση. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει πράξεις με εμπόρους, ξαφνικά οι συμφωνίες που είχαν γίνει στο χωράφι να αλλάζουν το Μάρτιο μήνα, γιατί δεν μπόρεσαν και οι εμπόροι να πουλήσουν τα μήλα. Από πέρυσι ξεκίνησε και ερχόμαστε φέτος που το πρόβλημα έχει μεγιστοποιηθεί και από ό,τι φαίνεται από τις πρώτες πράξεις που έγιναν με τα καλοκαιρινά μήλα, η τιμή έχει καταρρεύσει και πολλοί πήραν τα μηνύματα από κάποιους συνεργάτες τους ότι δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα μήλα. Καταλαβαίνετε τι θα δημιουργηθεί εδώ στην περιοχή μας. Και επαναλαμβάνω ότι η αξία... Μα και αυτό και ο κύριος Μόσχος ζήτησε για τους αγρότες που εκπροσωπεί. Για τον ομό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ωραία. Κύριε Μάνο, εν κατακλείδη, μετά τα χθεσινά βλέπετε να προωθήθηκε κάτι, δηλαδή έχουμε το πρόβλημα, βασικά προβλήματα. Βλέπετε να πήγαμε ένα βήμα παραπέρα? Το βήμα το παραπέρα, κύριε Νατσούλη, θα γίνει όταν ακούσουμε τις απαντήσεις. Μάλιστα. Στα θέματα τα οποία τέθηκαν. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή, κύριε Νατσούλη. Ας ευχηθούμε όλοι ότι θα βρεθεί μια λύση, γιατί επαναλαμβάνω, 700 κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων μηλοπαραγωγή αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι να τους κλαίνει ρέγγες. Ακριβώς, κύριε Νατσούλη. Είναι να τους κλαίνει ρέγγες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάνο. Παρακαλώ, κύριε Νατσούλη. Αυτά λοιπόν και από τον Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και βεβαίως άγροτο συνδικαλιστή, τον κύριο Θωμά Μάνο. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.